στηρίξει ο λαός μας με τον ΕΦΚΑ ή αν πρέπει να αλλάξει, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, και να το καταργήσει. Ναι, αλλά αυτός που περιμένει τη σύνταξη του μέχρι το τέλος του έτους. Αναρωτιέται, θα τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα αυτή τη φορά? Αυτό βεβαίως, είναι βασικό. Βεβαίως, θα τηρηθεί. Αυτό το λέω και έτσι γίνεται. Γιατί αυτή τη φορά θα τηρηθεί? Γιατί η τάση εξυπηρέτησης είναι τέτοια. Ενώ τα προηγούμενα χρονοδιαγράμματα χάθηκαν. Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, δώσαμε 600.000 παροχές όλο αυτό το διάστημα. Δεν ήταν λίγες και έχουν μειωθεί στις 47.000 οι εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις από 168-169.000 που ήταν. Ήταν και μνημονιακή υποχρέωση αυτή, έτσι. Η τελευταία σημασία δόση έχει. Δεν τελειώνει. Όχι, ήταν. Έχει και μια σημασία. Όχι, και πριν ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις, αλλά δεν τρίθηκαν ποτέ. Μα και πριν ήταν μνημονιακές υποχρεώσεις που δεν τρίθηκαν ποτέ. Αυτές οι υποχρεώσεις. Μετακυλίονταν όμως. Ναι, αλλά τώρα δεν τρίθηκαν. Είχε άλλο. Ναι, τι πάνε να πει, δεν είχε άλλο. Άμα ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πάλι θα την κυλούσαν. Mm. Από χρόνο σε χρόνο όλα κυλούσαν. Αλλά τέλος πάντων, το μεγάλο θέμα που πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός είναι τι θα γίνει αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για την κοινωνική ασφάλιση. Είχα πει στην έναρξη τη Βουλή, είπε θα το καταργήσει. Θα το καταργήσει και θα δώσει τη δυνατότητα μία σύνταξη ελάχιστη στα 350 ευρώ που είναι ο πρώτος πυλώνας. Ένας δεύτερος πυλώνας που θα είναι η ασφαλιστική ιδιωτική εταιρεία που θα έχει επιλέξει ο καθένας και θα είναι ανταποδοτικό, θα είναι κεφαλαιοποιητικό, δηλαδή θα παίρνει ανάλογα με το τι επαράγει ο κουμπαράς του. Και θα είναι και ο τρίτος πυλώνας το τελώς προσωπικό της επιλογής του κάποιου να έχει και μια πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση. Και θα έχει μάλιστα για το δεύτερο πυλώνα το δικαίωμα επιλογής, να πάει στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός που έχει πολλά λεφτά θα πάει στο ιδιωτικό και εκείνος που δεν έχει θα πάει στο δημόσιο. Αποτέλεσμα, κατακρύμνηση των συντάξεων σε ποσοστά αυτό που λέγανε παλιά. Συντάξεις Βουλγαρίας, δηλαδή 250 κύριε ευρώ, 200 ευρώ. Πριν να φύγετε, αυτό, και αυτό βέβαια θα μας το αναλύσει καλύτερα κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα ενδεχομένως. Εγώ το είπα στη Βουλή. Το είπα στη Βουλή, το θεωρούν αναπτυξιακό. Ότι έτσι θα απελευθερωθούν δυνάμεις οικονομικές, δεν θα δίνονται εισφορές, θα μπουν στην επένδυση των επιχειρήσεων και έτσι θα έχουμε όλοι καλά ωφέλη. Δηλαδή, εισφορές δεν θα γίνονται, δεν θα δίνονται από τον εργοδότη. Αυτό εννοούμε. Αυτά, αν ακούγονταν παλιότερα, θα είχε ξεσηκωθεί η ΓΕΣΕΕ, οι πάντες. Και η ΓΕΣΕΒΕ και η ΓΕΣΕΕ που πάει να επανέλθει το παλιό σύστημα, αλλά τους δίνουν το τυράκι ότι θα δίνεις λιγότερες εισφορές για τον εργαζόμενο, του λένε. Αλλά αν πάει στις παλιές εισφορές, να καταργήσουμε τον ΕΦΚΑ, αν πάει στις εισφορές που έδινε στο παλιό ΤΕΒΕ ο ΑΕ, εκεί γκρεμίστηκαν οι επιχειρήσεις. Από αυτές τις μεγάλες εισφορές λυγίσανε, τσακίστηκαν. Το 27% μόλις έδινε μέχρι 200%, μέχρι 200 ευρώ εισφορά πριν το νόμο 43-87, το 88% των ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών δίνει μέχρι 200 ευρώ τώρα με το 43-87, που είναι κακός νόμος. Και θα έρθει ο καλός που χρέωνε και κλείναν τα μαγαζιά και δεν τα βγάζανε πέρα. Να θυμίσουμε πάρα πολύ, ότι είναι δύο πράγματα. Αυτό που είπατε εσείς και καλά κάνετε, ότι πρέπει να συγκρίνουμε δεδομένα, αλλά υπάρχει και η πραγματική ζωή της κάθε οικογένειας. Εσείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Πετρόπουλε. Εσείς οι δημοσιογράφοι πρώτοι, για να θυμηθούμε την καλή δημοσιογραφία στην οποία ελπίζαμε όλοι μετά την πτώση της δικτατορίας, γιατί πριν έχει τότε θαύματα υπήρχαν δημοσιογράφων που μιλούσαν με ανεξαρτησία. Υπήρξαν πάρα πολύ περισσότεροι μετά την πτώση. Ναι. Και τον πρώτο καιρό. Βεβαίως. Τον πρώτο καιρό. Όχι, υπάρχουν ακόμα. Βγήκε η ελευθεροτυπία. Και τώρα υπάρχουν, ασφαλώς. Δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ τιμώ τη δημοσιογραφία πραγματικά και καταλαβαίνω τη δυσκολία της δουλειάς σας. Είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές. Είναι και υποχρέωσή μας να πιέζουμε και στους υπουργούς να μην υπάρχουν θέματα στους πολίτες. Και καλά κάνετε και πιέζετε. Διότι πρέπει να μας πιέζετε να για να ακούγονται οι αλήθειες. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.